Και πάμε να δούμε εμείς τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο Παγιαλογιάννη. Και στην άκρη σύνδεση μας έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας, τον κύριο Δημήτρη Τεζή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Κυπαρισία. Ένα μέτωπο ανοίγει σε κοινωνικό επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό το ότι ανοίγει αυτό το μέτωπο, μια και υπάρχει μια βασική αγωνία και της περιοχής της Μεσσηνίας και των ίδιων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Τριφυλίας. Βλέπουμε μια πρωτοβουλία των εμπορικών συλλόγων. Νομίζω ότι ήταν καιρός να ενεργοποιηθεί η κοινωνία για ένα φλέγον ζήτημα για την περιοχή μας, όπως είναι ο αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Καθώς βλέπουμε εδώ και χρόνια να ακούγεται το θέμα συνεχώς να είναι στην επικαιρότητα, μία να έρχεται, μία να φεύγει, αλλά να μην υπάρχει μια ουσιαστική δραστηριοποίηση επί αυτού. Έτσι, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία μέσα από την ανησυχία που υπάρχει και στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Κινητοποιηθήκαμε, κάναμε συναντήσεις αρχικά στα Κρέσσενα με τον Εμπορικό Σύλλογο Κρεσταίνων, ακολούθησε ο Εμπορικός Σύλλογος Ζαχάρος, ο Εμπορικός Σύλλογος του Πύργου. Υπήρχε μια κοινή συνισταμένη όσον αφορά τις απόψεις μας ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις και να κινητοποιηθούμε και εμείς ώστε να πετύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να φτιαχτεί επιτέλους ο αυτοκινητόδρομος. Έτσι έχει να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο. Αύριο θα συναντηθούμε και με το Σύλλογο Ξενοδόχων Τριφυλίας, εντός Τριφυλίας, για να συμμετάσχουν και αυτοί. Και έχουμε και συνάντηση και στη Μεσσήνη με τον Εμπορικό Σύλλογο της Μεσσήνης. Οπότε να πιάσουμε όλη την εμπορική δραστηριότητα κατά μήκος της διαδρομής του νέου αυτοκινητόδρομου και από κοινού να κάνουμε κινήσεις και ενέργειες ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι εν τέλει να υπάρξει ένα σαφή χρονοδιάγραμμα κατασκευής του αυτοκινητόδρομου. Συμβαίνει το εξής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάνατε όσο δεν έχουν κάνει αυτοδιοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες μέσα σε διάστημα ετών. Δηλαδή, συζητήσατε, καταλήξατε, βγάλατε ένα πλαίσιο διεκδίκησης, προχωρήσατε, ευαισθητοποιείτε τον κόσμο, δημιουργείτε και εκδηλώνετε αυτή την κοινωνική αποτύπωση της αναγκαιότητας του να δημιουργηθεί ο δρόμος. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι δρόμος λειψός, αν δεν ολοκληρωθεί μέχρι την Τσακώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πόσο σημαντικός είναι και για την ανάπτυξη και της Μεσσηνίας και της Νότιας Ηλίας. Οπότε προφανώς αυτό το οποίο φαίνεται στο επίκεντρο είναι να υπάρξουν απαντήσεις από το Υπουργείο, έτσι. Ακριβώς, γιατί υπάρχει μια ασάφεια. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, αν υπάρχουν μελέτες, αν είναι ενιαίο κομμάτι, αν είναι Καλό Νερό Τσακώνα. Και εκεί υπάρχουν μελέτες και έχει απενταχθεί το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι ο Πύργος Καλό Νερό. Γιατί έχει απενταχθεί, να δούμε τι συμβαίνει με την περιοχή του Καγιάφα και την Ατούρα εκεί και ποια λύση μπορεί να εξευρεθεί. Και γενικότερα αγαναχτίσαμε, θα μπορούσα να πω. Και θα πρέπει να δούμε όχι τι κάνουν οι άλλοι για μας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για μας, να διεκδικήσουμε για την περιοχή μας. Ιδίως μετά, αφού μπήκε και στη συζήτηση και ένας νέος δρόμος που προέκυψε από το πουθενά, που να ενώσει τη Μεγαλόπολη με την αρχαία Ολυμπία, που αν αυτό υλοποιηθεί, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να γίνονται έργα στη χώρα μας, σε οποιαδήποτε περιοχή, αλλά αν αυτό υλοποιηθεί, αφήνει την περιοχή μας οριστικά στην απέξω, κάτι που θα σημαίνει την ερημοποίηση της περιοχής μας. Η επαρχία, όπως όλοι γνωρίζουμε, στερείται νέων ανθρώπων. Όλοι επιλέγουν να φύγουν είτε για μεγαλύτερες πόλεις ή για το εξωτερικό. Στην Κυπαρισία, ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να αναπτυχθούμε, να έχουμε μια εξωστρέφεια και να γίνουν πράγματα. Έτσι συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε και θα το πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε και σε όποιο επίπεδο μπορούμε, ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για πολλές πόλεις που απασχολεί πλέον αυτό το θέμα, και από πλευράς τροχαίων, που είναι βασικό σίγουρα για τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται, αλλά όσον αφορά και την ανάπτυξη που θα πρέπει να έρθει στην περιοχή μας και να συνδεθεί ίσως το πιο όμορφο κομμάτι της Πελοποννήσου, που ξεκινάει από τον Πύργο και τελειώνει στην Καλαμάτα, το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί και να υπάρχει πρόσβαση και για τον εσωτερικό τουρισμό και για τον εξωτερικό τουρισμό, αλλά να μπορούν και τα κυπευτικά της περιοχής της Τριφυλίας και της Νότιας Ηλίας να βρουν πιο γρήγορη διέξοδο προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων που έχει καθοριστικό ρόλο ο δρόμος που να φτιαχτεί στην περιοχή μας. Κύριε Τεζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις σας. Να είστε καλά, να συνεχίσετε έτσι με την ίδια δυναμική του συγκεκριμένου αγώνα για να λάβετε απάντηση.